Ελπίδα στην μάχη κατά του κορονοϊού δίνει ακόμη ένα αντιϊκό φάρμακο. Το φυτικής προέλευσης φάρμακο που φέρει την ονομασία TG αποδείχθηκε αποτελεσματικό στην θεραπεία στελεχών του κορονοϊού, μεταξύ αυτών και τους στελέχους Δέλτα. Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου του Νότιχαμ θεωρούν σημαντικό το γεγονός πως μία δόση του φαρμάκου, μετά από έκθεση σε κάποιο από τα τρία στελέχη του ιού και συγκεκριμένα του Α, Β και Δ, μπορούσε να μπλοκάρει την λίμωξη σε ποσοστό μεγαλύτερο του 95%. Αυτά τα φάρμακα προλαμβάνουν τη κριτική νόσηση σε άτομα τα οποία είναι μετρίου βαθμού νόσησης από COVID-19. Δέκαδες φάρμακα βρίσκονται στο μικροσκόπιο ερευνητών, με ένα από αυτά να βρίσκεται στο στάδιο αδειοδότησης. Αυτό της εταιρείας Merck, το οποίο σύντομα αναμένεται να πάρει έγκριση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Από τη στιγμή που θα εγκριθούν από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων και θα δοθούν και οι επίσημες συστάσεις, έπειτα μπορούμε και εμείς μαζί με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη να τα εντάξουμε μέσα στη θεραπευτική φαρέτρα. Πολλά υποσχόμενα είναι και το φάρμακο της Pfizer. Ο ΕΜΑ ανακοίνωσε πως ξεκινάει η αξιολόγηση για το χάπι της εταιρείας, εξετάζοντας τα επί του παρόντος διαθέσιμα δεδομένα σχετικά με την χρήση του. Αυτό που κάνουν και τα δύο φάρμακα, σας λέω, με διαφορετικό μηχανισμό, είναι κατά κάποιο τρόπο να αναστέλουν τον πολλαπλασιασμό του ιού, άρα και την επέκτασή του μέσα στο σώμα. Είναι πολύ σημαντικό τα φάρμακα αυτά να χορηγούνται στο σωστό χρόνο και στο σωστό πληθυσμό. Θέμα ημερών αποτελεί άφιξη των πρώτων μονοκλωνικών αντισωμάτων στην Κύπρο. Η μία θεραπεία η οποία έλαβε έγκριση είναι της νοτιοκορεάτικης εταιρείας Celltrion και η δεύτερη της ελβετικής Roche. Τα μονοκλωνικά αντισώματα θα χορηγούνται μόνο ενδονοσοκομιακά στην βάση πρωτοκόλων. Τόσο τα φάρμακα όσο και οι θεραπείες μονοκλωνικών αντισωμάτων δεν λειτουργούν προληπτικά κατά του κορονοϊού, με τους ειδικούς να ξεκαθαρίζουν πως δεν αντικαθιστούν σε καμία περίπτωση τα εμβόλια.